Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκλογές της Σουηδίας που θα πραγματοποιηθούν στις 11 Σεπτεμβρίου, μιας και για πρώτη φορά ένα ακροδεξιό λαϊκιστικό κόμμα έχει ρεαλιστικές πιθανότητες να προβληματίσει τους κυβερνώντες σοσιαλδημοκράτες. Μία πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι η υποστήριξη για το SD του Τζίμι Άκερσον αυξάνεται με περίπου 22% να λέει ότι θα ψήφιζε το κόμμα, δίνοντάς του τη δεύτερη μεγαλύτερη υποστήριξη μετά τους κυβερνώντες με 28%, όπως γράφει το Πολίτικο. Το κρίσιμο είναι ότι το SD έχει τώρα επίσης κύριους συμμάχους με τη δυνατότητα να απομακρύνουν τους σοσιαλδημοκράτες από την εξουσία. Η τρέχουσα δημοσκόπηση δείχνει ότι η υποστήριξη για την νυν πρωθυπουργό Μαγδαλένα Άντερσον και τους συμμάχους της είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο με την υποστήριξη ενός μπλοκ της δεξιάς τετρακομματικής αντιπολίτευσης συμπεριλαμβανομένου του SD. Εάν το μπλοκ της αντιπολίτευσης κερδίσει, ο Άκερσον θα επιδιώξει να εξασφαλίσει τη μέγιστη επιρροή είτε ως επικεφαλής ενός υποστηρικτικού κόμματος σε μια κυβέρνηση μειοψηφίας είτε ως υπουργός σε ένα νέο ευρύτερο συνασπισμό.